Ο λόγος που βρίσκομαι χθες και σήμερα στο νησί της Χίου εντάσσεται στα πλαίσια του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας για την ενημέρωση των κατοίκων της περιφέρειας και των ακριτικών περιοχών ειδικότερα, όπως είναι το νησί του Σχίου, σχετικά με τις θέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας απέναντι στα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και ειδικά τα ακριτικά νησιά του Αιγαίου, προβλήματα που εντείνονται και από τον πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ουκρανία, αλλά και την αύξηση, τη δραματική αύξηση της επιθετικότητας της Τουρκίας σε όλο το μέτωπο των τουρκοελληνικών συνόρων. Επίσης, είναι μια ευκαιρία να επισκεφτούμε φορείς και αρχές εδώ πέρα στο νησί, να ακούσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και να τους ενημερώσουμε αντίστοιχα και για τις θέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος και φυσικά όπου υπάρχει η δυνατότητα και με τις τοπικές οργανώσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, αλλά και με τους υπόλοιπους μηχανισμούς του κόμματος, να συνδράμουμε στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας για την επίλυση αυτών των προβλημάτων. Χθες επισκεφτήκατε την Ίσο Παναγιά στη Συνούσια σε μια ιδιαίτερα ταραγμένη περίοδο. Είχε κάποιο συμβολισμό η επίσκεψή σας? Ως γνωστόν, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δείχνει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας των στελεχών και των στρατιωτών, των στρατευμένων που βρίσκονται, που υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις και στους τρεις κλάδους των ενόπλων δυνάμεων, το στρατό, το ναυτικό και την αεροπορία. Και όντως, επειδή είμαστε σε μια περίοδο, όπως προανέφερα, η οποία είναι ιδιαίτερα φορτισμένη από την επιθετικότητα της Τουρκίας, όντως ήταν μια ανάγκη, αν θέλετε, για μας να βρεθούμε με τα στελέχη και τους στρατευμένους μας σε μια όντως ιδιαίτερη περιοχή όπως είναι η νήσος Παναγιά, που βρίσκεται, ακουμπάει σχεδόν τη μέση γραμμή με την Τουρκία, να τους δούμε, να τους με την επίσκεψή μας να τιμήσουμε τη συνεισφορά τους στην άμυνα της Ελλάδας όπως την αντιλαμβάνεται ο λαός μας, φυσικά. Να ακούσουμε τα προβλήματα, τα ιδιαίτερα που έχουν και να ζήσουμε κάποιες στιγμές μαζί τους. Και μια και αναφέρθηκα στο νησί της Παναγιάς, θα μου επιτρέψετε να πω δύο λόγια και για την όξυνση, την ιδιαίτερη όξυνση των τελευταίων ημερών από πλευράς Τουρκίας προς την χώρα μας. Είναι κάτι που πραγματικά προσλαμβάνει πλέον πολύ ψηλές και επικίνδυνες, θα έλεγα, διαστάσεις. Κυρίως, αν θέλετε, και είναι και το νέο στοιχείο, με την αμφισβήτηση πλέον όχι των κυριαρχικών απλά δικαιωμάτων, της κυριαρχίας της ίδιας μας της χώρας. Γιατί όταν η Τουρκία αυτή τη στιγμή βάζει θέματα μέσω της αμφισβήτησης των υπαρχουσών συνθήκων, βάζει θέμα κυριαρχίας της Ελλάδος σε αρκετά νησιά του Αιγαίου και βάζει προϋποθέσεις για να είναι ελληνικά, πραγματικά βλέπουμε ότι υπάρχει μια όξυνση. Το ανησυχητικό είναι ότι αυτή την, αν θέλετε, την όξυνση που ήδη βάζει στο πλάνο η Τουρκία, την αποδέχονται, την σιγοντάρουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαρακτηριστικά θα ήθελα να αναφέρω το γεγονός ότι την ίδια ώρα που εκφράζονται αυτές οι αμφισβητήσεις, πολεμικά πλοία των Ηνωμένων Πολιτείων συμμετέχουν σε ασκήσεις με τον τουρκικό στόλο κατάληψης, απόβασης και κατάληψης νησιών. Και φυσικά θα χρησιμοποιήσω τη λαϊκή έκφραση, τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια και γιατί το κάνει η Τουρκία αυτό. Είναι ευνόητο ότι συνειρμικά πάμε στην κατάληψη νησιών του Αιγαίου. Απ' την άλλη μεριά, τη στιγμή που η Τουρκία αμφισβητεί τα σύνορα της Ελλάδας, αμφισβητεί νησιά ολόκληρα, βλέπουμε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι η Γερμανία να λένε βρείτε τα. Να βρούμε τι η Ελλάδα με την Τουρκία που αμφισβητεί και αν θέλετε, την κυριαρχία της Ελλάδος στη Χίο, στη Σάμο, στην Ικαρία και στα βορειότερα νησιά, στη Σαμοθράκη και στη Λίμνο. Είναι αδιανόητα αυτά τα πράγματα και αποκαλύπτεται και η υποκρισία της κυβέρνησης που προστρέχει σε αυτούς που λένε βρείτε τα. Αυτά τα πράγματα λοιπόν είναι σημαντικό να γίνουν κατανοητά από τον ελληνικό λαό και όπως επίσης και ο ρόλος του ΝΑΤΟ. Τώρα για την Ουκρανία, για τον πόλεμο της Ουκρανίας, και εκεί υπάρχει μια πραγματικά εξαιρετικά επικίνδυνη εξέλιξη. Είναι
η δωρεά εντός εισαγωγικών, η παραχώρηση των αρμάτων μεταφοράς προσωπικού, τα οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε υπηρεσία στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, παραχωρούνται στην Ουκρανία. Αυτό, κατά την άποψή μας, αποτελεί μια ακόμα βαθύτερη εμπλοκή σε αυτόν τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, που ρίχνει λάδι στη φωτιά, που βάζει σε μεγαλύτερους κινδύνους και τον λαό μας, και το λαό μας, αλλά και τους υπόλοιπους λαούς της περιοχής. Και φυσικά είναι αστείο, τραγικό θα έπρεπε να πούμε, η δικαιολογία που επικαλέστηκε η ελληνική κυβέρνηση, ότι αυτά τα άρματα θα αντικατασταθούν. Είναι αδιανόητο να βάζουμε στη ζυγαριά του να συμμετέχουμε σε ένα πόλεμο που κομματιάζονται λαοί με την αντικατάσταση νέων αρμάτων. Δυστυχώς αυτό είναι μια ηθική η οποία δεν ταιριάζει ούτε στο παρελθόν ούτε στις αξίες του λαού μας και των Ελλήνων εργαζομένων. Προηγήθηκε η επίσκεψή σας στο λιμεναρχείο, σε μια περίοδο που φαίνεται πάλι και το μεταναστευτικό αρχίζει να μπαίνει σε μια νέα τροχιά λόγω της γείτονος. Εκεί τι συζητήσατε μετά στη λέξη? Υπήρξε μια σύγχυση όσον αφορά το πρόγραμμα, η συνάντηση με τον κύριο Λιμενάρχη θα ακολουθήσει στη συνέχεια. Σε αυτό το θέμα, τα ζητήματα που έχουν κάνει με τις επαναπροωθήσεις, θα το κουβεντιάσετε? Βεβαίως και θα το συζητήσουμε, γιατί αν θέλετε, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι το μόνο κόμμα που αρχίζει να βλέπει τους πρόσφυγες και τους μετανάστες στην περιοχή τους. Δυστυχώς, και είναι τραγικό αυτό αν θέλετε, οι μετανάστες δεν εμφανίζονται στην όριο γραμμή, στη μέση γραμμή μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας ή στα σύνορα του Εύρου. Οι μετανάστες, θα πρέπει να δούμε για τους μετανάστες τις αιτίες που τους διώχνουν από τα χωριά τους, από τα μέρη που μεγαλούσαν, γιατί κανείς δεν φεύγει αν πραγματικά δεν κινδυνεύει η ζωή του και μπορεί να ζήσει μια ήρεμη ζωή. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε τις αιτίες του μεταναστευτικού και του προσφυγικού στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, είτε αυτές είναι στη Συρία, είτε είναι στη Λιβύη, είτε είναι σε άλλες χώρες, ακόμα και εμείς το θεωρούμε και αυτό μια μορφή πολέμου, σε χώρες που ναι μεν δεν βρίσκονται σε πόλεμη κατάσταση, αλλά η ανέχεια και η εκμετάλλευση των ανθρώπων στις περιοχές αυτές πραγματικά τους έχουν οδηγήσει στα πρόθυρα του βιολογικού τέλους τους και αναγκάζονται και φεύγουν. Σε σχέση λοιπόν με αυτό, η θέση μας είναι ούτε επανοπροωθήσεις, ούτε άλλος χειρισμός. Η θέση μας είναι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι περνούν τα ελληνικά σύνορα από όπου και αν προέρχονται και μπαίνουν μέσα στην ελληνική επικράτεια. Πρώτα απ' όλα μια περίθαλψη που αξίζει στην έννοια που περικλεί ο άνθρωπος, η λέξη άνθρωπος, και σε αυτούς και στις οικογένειες και κυρίως στα μικρά παιδιά μια περίθαλψη από κάθε πλευρά, και στη συνέχεια να τους χορηγηθούν τα απαραίτητα έγγραφα για να μεταβούν στους τόπους που επιλέγουν αυτοί. Είναι αδιανόητη η κάθε μορφή εγκλισμού τους και αν θέλετε ουσιαστικά βρίσκονται υποκράτηση αυτοί οι άνθρωποι, με όλες τις συνέπειες οι οποίες υπάρχουν και αν θέλετε και σε αρκετές περιπτώσεις από τις δικαιολογημένες αντιδράσεις των πληθυσμών, των τοπικών κοινωνιών που βρίσκονται εκεί πέρα. Εμείς τις κατανοούμε και αυτές. Οι ευθύνες λοιπόν της κυβέρνησης είναι τεράστιες και για τα απόνερα αυτής της πολιτικής που εφαρμόζει στην αντιμετώπιση των προσφύγων και των μεταναστών. Και φυσικά δεν δεχόμαστε ούτε την πολιτική των επαναπροωθήσεων, ούτε τον ρόλο που παίζει η Frontex εδώ πέρα στην Ελλάδα, ούτε καν η επίκληση του ότι τα ελληνικά σύνορα είναι ευρωπαϊκά σύνορα. Θα έπρεπε οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφάλειας να αφορούν αυτά τα σύνορα. Από εκεί πέρα η εμπλοκή ξένων μηχανισμών λάδι στη φωτιά ρίχνουν και κανένα καλό δεν φέρνουν. Με δεδομένη την επαγγελματική σας ιδιότητα, σας προβληματίζει, σας ανησυχεί λίγο πώς θα είναι το καλοκαίρι το οποίο έρχεται? Ναι. Το κομμάτι των ελληνοτουρκικών βέβαια που βλέπουμε ότι είναι σε έξαρση. Ναι. Είναι μία παράμετρος αν θέλετε που δύσκολα μπορεί να προβλεφθούν οι συνέπειες των σχέσεων όπως διαμορφώνονται σήμερα. Πραγματικά μπορεί να υπάρχει και υπήρξε και στο παρελθόν ένα ιδιαίτερα θερμό καλοκαίρι. Οι επιπτώσεις βέβαια αυτών των εξελίξεων που όπως προανέφερα δεν μπορούμε να τις προβλέψουμε, αλλά πολύ πιθανό να υπάρξουν και τέτοιες εξελίξεις, θα τις βιώσουν οι εργαζόμενοι στον τουρισμό επισιτισμό, οι οποίοι πραγματικά περιμένουν είτε μεγαλύτερη είτε μικρότερη τουριστική περίοδο για να βγάλουν ένα εισόδημα, όχι και μεγάλο, το οποίο όμως για αυτούς είναι αναγκαίο για να περάσουν την υπόλοιπη χρονιά τους, κάτι που συμβαίνει στα τουριστικά μέρη
ξένα από αυτά τα οποία είμαστε και αυτή τη στιγμή στοιχείο. Είναι κάτι που μας ανησυχεί πραγματικά και φυσικά απευχόμαστε αυτή την εξέλιξη, γιατί ενέχει μέσα και το σπέρμα, και θα πρέπει να το λέμε και αυτό, και μια γενικότερης ανάφλεξης, είτε τοπικής είτε ευρύτερης, που φυσικά θα την πληρώσει ο ελληνικός λαός και οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες θα κληθούν να βγάλουν το φίδι από την τρύπα. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε και κάτι, και οφείλουμε να το πούμε στον ελληνικό λαό, ότι αυτή τη στιγμή ο πόλεμος δεν είναι μεταξύ του ελληνικού λαού και του τουρκικού λαού. Είναι μεταξύ της ελληνικής αστικής τάξης και της τουρκικής αστικής τάξης, που μέσα σε αυτή την όξυνση γνωρίζουμε όλοι ότι τα συμβόλαια, τα εμπορικά και τα οικονομικά, υπογράφονται κάθε μέρα και υπάρχει μια τεράστια οικονομική συνεργασία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ακόμα και σε περίπτωση ενός θερμού επεισοδίου, αυτή η συνεργασία θα υπάρχει, και την ώρα που κομματιάζονται, αν θέλετε, το υγιέστερο και το πιο ελπιδοφόρο κομμάτι της κάθε κοινωνίας, όπως είναι η νεολαία μας, οι σχέσεις οι οικονομικές και οι εμπορικές αυτών δεν θα σταματήσουν εκείνη τη στιγμή. Αυτό ακριβώς είναι και η υποκρισία η οποία καλλιεργείται και μεταφέρεται και στους λαούς των δύο χωρών, καλλιεργώντας αυτό το εχθρικό κλίμα.